Να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Σφακίων και να μιλήσουμε για αυτό το πολύ όμορφο θέμα που λέγαμε νωρίτερα. Ο Δήμαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός είναι κοντά μας. Γεια σας, καλώς ήρθατε στην Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα κυρία Καριωτάκη, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κύριε Ζερβέ, τώρα το περπατήσατε το φαράγγι της Αράδαινας. Το είδατε. Καταρχάς θέλω να σας πούμε, και εγώ και ο Μπάμπης Αβίδης, θέλουμε να σας πούμε μπράβο και συγχαρητήρια, γιατί είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτό που κάνατε, που περπατήσατε το φαράγγι για να δείτε ακριβώς πού χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις, έτσι ώστε να είναι όσο πιο ασφαλές γίνεται για τους περιπατητές και όχι μόνο. Πώς το βρήκατε λοιπόν, σε τι κατάσταση είναι? Θα μου επιτραπεί να κάνω μια προσωπική αναφορά ότι έχω μεγαλώσει, έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στα Σφακιά και είχαν έκαθεν έτσι την τύχη και την ευκαιρία να έρχομαι σε επαφή με τη φύση και κάθε έξοδος μου στο περιβάλλον, στο φυσικό πλούτο των Σφακίων είναι μια πολύ ευχάριστη αναφορά. Όσον αφορά το φαράκι της Αράδαινας, το φαράκι της Αράδαινας είναι ένα φαράκι με ιδιαίτερα φυσικό κάλος. Έχει όμως ένα βαθμό δυσκολίας λόγω του ότι περίπου στο μέσο του φαραγγιού υπάρχει ένα σημείο που έχει δύσκολη προσβασιμότητα. Αυτή τη στιγμή η πρόσβαση γίνεται από δύο σημεία, από ένα μονοπάτι που βρίσκεται στη δεξιά μεριά του φαραγγιού πηγαίνοντας προς την παραλία στα Μάρμαρα και στο κέντρο του φαραγγιού, εκεί όπου βρίσκονται δύο τοποθετημένες σκάλες οι οποίες όμως έχουν ένα ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας. Η πρωτοβουλία αυτή συνίσταται στο ότι θέλουμε να μπορέσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες παρεμβάσεις στα δύο αυτά σημεία για να έχουμε ασφαλέστερη προσβασιμότητα για τους επισκέπτες μας και να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε περαιτέρω όπως έχουμε κάνει και με άλλα φαράγγια ήδη. Όπως γνωρίζετε είναι το φαράγγι της Αμαργιάς, το φαράγγι της Ήβρου το οποίο έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Αλλά θέλω να αναφέρω ότι τα Σφακιά είναι κατά κάποιο τρόπο ο τόπος των φαραγγιών. Διότι έχουμε το σύνολο σχεδόν των λευκών ωραίων στην περιοχή του Δήμου Σφακίων. Είναι ταξινομημένα, θα έλεγα, από βορρά προς νότο 14 φαράγγια, με ίδιες αποστάσεις περίπου μεταξύ τους. Οπότε ο επισκέπτης μας, ο πεζοπόρος που έρχεται στην περιοχή μας, μπορεί να επιλέξει διαδρομές με βαθμό δυσκολίας που εκείνος επιθυμεί. Μέλημά μας είναι να αναπτύξουμε περαιτέρω την ενδοχώρα μας αξιοποιώντας αυτό το φυσικό πλούτο που έχουμε με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον τόπο μας. Δήμαρχε, το φαράγγι της Αράδαινας είναι, τι μήκος είναι, 15 χιλιόμετρα κάπου εκεί? Ναι, είναι λιγότερο είναι και υπάρχουν και επιλογές. Ο επισκέπτης μπορεί, έχει καταρχήν δύο πλευρές εισόδου στην είσοδό του στη μεριά της Αράδαινας. Μπορεί να μπει είτε από την πλευρά της Ανώπολης πηγαίνοντας προς Αράδαινα, είτε μέσα από το χωριό της Αράδαινας. Περνώντας τη γέφυρα που έχει κάνει δωρεά για την περιοχή η οικογένεια Βαρνογιάννη λόγω καταγωγής από τον Αϊγιάννη, τον όμορο Αϊγιάννη. Το μονοπάτι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Θα φροντίσουμε το επόμενο διάστημα να κάνουμε τις αναγκαίες παρεμβάσεις όσον αφορά κυρίως καθαρισμό θέλει. Η κατάβασή του δηλαδή και από τις δύο πλευρές είναι σε καλή κατάσταση. Απλά ο βαθμός δυσκολίας στενίσταται στο κέντρο που σας ανέφερα σαν δύο σημεία. Εκεί εστιάζουμε και ζήτησα από τα μέλη της κοινωνικής στρατηγικής επιχείρησης Πεμπτουσία που ήταν μαζί μας να κάνουμε μαζί την αυτοψία, μαζί με συνεργάτες μου, με σκοπό να κάνουμε τις παρεμβάσεις που ανέφερα, για να έχουμε ασφαλή πρόσβαση. Ήδη έχουμε αρχίσει και κάνουμε μια τεχνική περιγραφή των παρεμβάσεων. Θα αναζητήσουμε ή διαφορετικά ο Δήμος θα βρει πόρους, ιδίους πόρους, για να κάνουμε τις παρεμβάσεις που θέλουμε. Και το επόμενο διάστημα πιστεύω στην επόμενη συνδεσή μας ίσως να έχουμε περισσότερα νέα με την έννοια της ενημέρωσης για τα επόμενα στάδια στην προσπάθειά μας. Πάντως, Δήμαρχε, αυτά τα φαράγγια είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το βάζω στο κομμάτι της γραφειοκρατίας για τους Δήμους, με την έννοια ότι δεν έχετε συγκεκριμένους κωδικούς γι' αυτό, σωστά? Δηλαδή και είναι και πολλές οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Πρέπει λίγο το δασαρχείο, πρέπει λίγο η αποκεντρωμένη, πρέπει λίγο η Δήμη, πρέπει λίγο η Περιφέρεια. Έτσι δεν είναι?
Εμείς είμαστε μια περιοχή που καλώς ή κακώς εμπλέκονται όλες οι υπηρεσίες. Mm. Σίγουρα όσον αφορά οι υπηρεσίες που έχουν σχέση με το περιβάλλον έχουν ιδιαιτερότητες. Δεν μπορώ όμως να πω ότι είναι πρόβλημα, γιατί εμείς επιδιώκουμε και έχουμε αγαστή συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Εδώ στα Σφακιά εμπλέκεται πλέον ο ΦΠΚΑ, ναι, γιατί όλοι οι φορείς ανά την Ελλάδα έχουν υπαχθεί πλέον στο ΦΠΚΑ, γιατί πριν ήταν ο φορέας Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Από εκεί μετά είναι η Διεύθυνση Δασών, είναι το περιβάλλον. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις εμείς προσπαθούμε και έχουμε καλή και δημιουργική επικοινωνία με τις υπηρεσίες. Οπότε θεωρώ ότι πάντα όταν υπάρχει κοινή βούληση υπάρχουν καλά αποτελέσματα. Ο συντονισμός είναι λίγο το δύσκολο κομμάτι, και ώστε, ξέρετε, γρήγορα να γίνουν οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Τώρα αυτό το φαράκι της Αράδαινας καταλήγει σε μια πανέμορφη παραλία στα Μάρμαρα. Εσείς έχετε την τύχη και την ευτυχία, ή δεν ξέρω, εσείς θα το καθορίσετε αυτό, να είστε σε ένα δήμο που έχει τόσο ορεινό όσο και παραθαλάσσιο μέτωπο, το οποίο είναι απείρου κάλους. Απείρου κάλους όμως. Όπως ακριβώς το αναφέρατε, κυρία Καριωτάκη, τα Σφακιά έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι είναι, ναι, μια μεγάλη περιοχή, αλλά σε μικρές αποστάσεις, με μικρούς χρόνους ή ακόμα και με μία ματιά βρισκόμενο σε κατάλληλα σημεία. Μπορεί κάποιος να παρατηρήσει θαυμάσιες ακρογιαλιές, αλλά και αλπικά τοπία. Πού αλλού άραγε κάποιος επισκέπτης έχει αυτή την τύχη, αυτή τη δυνατότητα να απολαμβάνει αυτά τα φυσικά τοπία. Εμείς έχουμε στα Σφακιά, στα Λευκά Όρια, 110 βουνοκορφές περίπου, οι μισές είναι πάνω από 2.000 μέτρα και μιλάμε για αλπικά τοπία. Και το μέλημά μας, η προτεραιότητά μας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δασών Χανίων και την Περιφέρεια, είναι να αναδείξουμε αυτά τα μονοπάτια για να κάνουμε ασφαλέστερη την επισκεψιμότητα των επισκεπτών μας. Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι επειδή έχουμε μεγάλο αριθμό επισκεπτών, έχουμε συχνά περιστατικά όσον αφορά τις αναγκαιότητες αναζήτησης και διάσωσης, θα έλεγα, κατ' επέκταση. Περιπατητών, ορειβατών. Ναι. Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί αυτή η παρέμβαση, η χαρτογράφηση και οι εστιακές παρεμβάσεις, θα μπορούμε να κάνουμε ασφαλέστερη την προσβασιμότητα των επισκεπτών μας. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά περιστατικά αναζητήσεων είτε διασώσεων. Και θέλω εδώ δοθεί τις ευκαιρίες να επενέσω την προσπάθεια που καταβάλλεται από τις κατατόπων αρμόδες υπηρεσίες, από το κλιμάκιο της Πρεσβευτικής Υπηρεσίας Ανώπολης, από το ΕΚΙΟ Αστυνομικό Τμήμα, αλλά από και την ΕΜΑΚ της Υπηρεσίας της Έδρας, αντίστοιχα όταν αυτό απαιτείται, για αυτές τις περιπτώσεις. Και θέλω να πω ότι έχουμε την τύχη το κλιμάκιο της Ανώπολης να επανδρώνεται από ντόπιους, γιατί η περιοχή μας έχει ιδιαιτερότητες. Οι ντόπιοι λοιπόν γνωρίζουν την περιοχή, γνωρίζουν κάθε ιδιαιτερότητα και αυτό τους κάνει να είναι πιο αποτελεσματικοί στις προσεγγίσεις, στις αναζητήσεις και στις διασώσεις. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστή επισήμανση, κύριε Δήμαρχε. Ισχύει και για τις περιπτώσεις της διάσωσης, ακόμα και για τις φωτιές. Δηλαδή, πάντοτε όταν είναι ντόπιοι, ξέρουν πολύ καλύτερα τα σημεία πώς θα κινηθούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ναι, και γι' αυτό το αναφέρω, γιατί είναι και μια ευκαιρία που μου δίνετε εσείς. Σας ευχαριστώ, γιατί θέλω να επενέσω αυτή την προσπάθεια, γιατί εγώ ζω αυτά τα χρόνια και από θέση ευθύνης αυτές τις περιπτώσεις και πάντα ποτέ αυτά τα παιδιά δεν έκαναν δεύτερη σκέψη όποτε υπήρξε ανάγκη να ενεργήσουν για την αναζήτηση και διάσωση του κάθε συνανθρώπου μας που βρίσκεται στην περιοχή μας. Τέλεια. Λοιπόν, Δήμαρχε, πάμε. Γλυκά νερά, Μάρμαρα, Λουτρό, Αγέρου Μέλι. Ακούω. Πού να πάμε φέτος? Οι επιλογές είναι πολλές και εξαιρετικές. Θα έλεγα ότι είναι δύσκολο να απαντήσω και θα δικήσω κάποια περιοχή να αναφερθώ ιδιαίτερα. Αυτό που προανέφερα είναι ότι ο επισκέπτης είτε στο ορεινό τοπίο μας, αλλά είτε στις ακροθαλασσίες μας, είτε στους παραλιακούς οικισμούς, έχει πάρα πολλές και καλές επιλογές. Και καλό είναι να μην έρχεται για μία μέρα, δύο. Όσο περισσότερο χρόνο θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει και να επισκεφτεί περισσότερα τοπία. Εμείς λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε σαν Δήμος
κάνοντας μελέτες, σχεδιάζοντας, έχοντας όραμα, έχοντας στοχοθεσία, να αναδείξουμε ένα πλαίσιο πολιτιστικών τοπίων, μνημείων, εκκλησιαστικών πολιτιστικών έτσι, αποθεμάτων, ούτως ώστε να τα αναδείξουμε και ο επισκέπτης σε κάθε περιοχή να έχει εναλλακτικές. Θέλουμε δηλαδή ο επισκέπτης να μένει στον τόπο μας και να έχει εναλλακτικές, να επισκέπτεται σε κάθε περιοχή που βρίσκεται κάποιες δραστηριότητες. Ξεκινώντας δυτικά από την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης, ήδη έχουμε καταθέσει σαν Δήμος πολλές ώριμες μελέτες και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να γίνει αξιολόγηση από την περιφέρεια όσον αφορά τις προτάσεις μας. Αναφέρομαι χαρακτηριστικά, έτσι θεματικά, στην Αγία Ρουμέλη έχουμε το ε4, σχεδιάζουμε μαζί με την περιφέρεια κάποιες αναλυτικές διαδρομές, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σχεδιάζουμε παρέμβαση στο μονοπάτι του Φαραγγιού, στην εκκλησία στην Παναγιά που βρίσκεται εκεί, στο Γκούλε που βρίσκεται πάνω από τον οικισμό. Ερχόμενοι ανατολικά παραλιακά πάντα φτάνουμε στον Άγιο Παύλο, στον ιερό αυτό ναό που σχεδιάζουμε και εκεί παρέμβαση και έχουμε ζητήσει χρηματοδότηση από τη Σόχη, πηγαίνοντας ανατολικότερα στο Λούτρο που είναι ο προορισμός που όλοι γνωρίζουμε, θα έλεγα η Μύκρος με την καλή έννοια όμως της Κρήτης, ανεβαίνοντας πιο ψηλά μέχρι την Ανώπολη, όπου έχουμε το μπαλκόνι της επαρχίας, από την τραπή να αναφέρω την Αγία Κατερίνη, το κτίριο του Σεημένη, πηγαίνοντας στην Ήμπρο στο σχολείο του Ξενουδάκη του μεγάλου ευεργέτη και ρομπατιστή των Σφακίων, κατεβαίνοντας πάλι παραλιακά στο κάστρο του Φραγκοκάστρου, που και πρόσφατα είχα ανέβει στο Υπουργείο Πολιτισμού, αναζητώντας την χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του έργου. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλές προτάσεις και προσπαθούμε να αναδείξουμε όλο αυτό το φυσικό ιστορικό πλούτο των Σφακίων για να φέρουμε περισσότερο κόσμο στην περιοχή μας και να δώσουμε περισσότερες εναλλακτικές για τους επισκέπτες μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ευεργετικά και για τους ίδιους τους επισκέπτες μας, αλλά και για την τοπική κοινωνία. Κύριε Δημάρχε, για το Φραγκοκάστελο, τι χρηματοδότηση ακόμα χρειάζεται για να ολοκληρωθεί, γιατί έχει γίνει ένα ακόμα. Η πρώτη φάση της χρηματοδότησης ήταν της τάξεως των 980.000 ευρώ. Έχει ολοκληρωθεί μια εξαιρετική δουλειά, μια προσπάθεια που έχει γίνει με αυτεπιστασία από την αρχαιολογία, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Κάτι αντίστοιχο ποσό χρειάζεται και για τη β' φάση. Είχα επισκεφτεί πρόσφατα το Υπουργείο Πολιτισμού μαζί με την Σφακιανή βουλευτή της ΕΕΤ Βολουδάκη και συνεργάτες μου και με τον κύριο Σκουτέλη, τον Νίκο, που είναι από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτους, που έχει κάνει τη μελέτη για το Φραγκοκάστελο. Η Υπουργός Ευτικός δέχτηκε να επαναφέρουμε τη μελέτη στο αρχικό της στάδιο, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει κάποιες περικοπές, θα έλεγα, κάποιες προσαρμογές. Οπότε αναζητούμε, έχω κάνει και συνάντηση πρόσφατα και με τον κύριο Αρναουτάκη, τον περιφερειάρχη μας, αναζητούμε να βρούμε την υπόλοιπη χρηματοδότηση να ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα με ρωτήσατε τι ακριβώς έχει γίνει. Έχει γίνει αναστήλωση της τυχοποιίας του κελίφους του κάστρου. Έχει γίνει, προσπαθούμε μέσα να επαναφέρουμε στην αρχική μορφή του περίπου το κάστρο. Νότια βρίσκονται χώροι όπου θα χρησιμοποιηθούν, θα αξιοποιηθούν σαν μουσιακοί χώροι, και βόρεια θα υπάρξουν οι στρατώνες όπου θα γίνουν χώροι εκδηλώσεων. Θέλουμε και ζητήσαμε από την Υπουργό Πολιτισμού, πράγμα που αποδέχτηκε, την επόμενη μέρα να έχουμε και εμείς λόγο σαν κοινωνία στη χρήση του κάστρου. Και αυτό το θεωρώ πολύ θετικό και άκουσα με πολύ ευχαρίστηση την Υπουργό να λέει ότι εμείς θέλουμε όταν γίνεται κάτι σε μια περιοχή να γίνεται με τη συμμετοχή και της τοπικής κοινωνίας. Οπότε η επόμενη μέρα θεωρώ ότι θα μας βρει να συμμετέχουμε και εμείς στην αξιοποίηση αυτού του εμβληματικού χώρου. Τέλεια. Λοιπόν, Δήμαρχε, εδώ θα είμαστε και θα το παρακολουθούμε, γιατί όπως καταλάβατε, πολύ μας αρέσει η περιοχή σας και πολύ την αγαπάμε. Βέβαια. Και το Φαράγγι τώρα δεν το έχουμε διασχίσει, γιατί το είπαμε με την Αράδενα. Την Ήμπρο την έχουμε διασχίσει. Αλλά καλά, για το Φάραγγα δεν το συζητώ. Ναι. Κάτσε μην ετοιμάσει κανένα μπάντζι τζάμπινγκ στη γέφυρα και στην Αράδενα, μας έλεγε ο Δήμαρχος, που είναι πολύ ψηλή, είναι ιδανική για μπάντζι τζάμπινγκ. Έτσι. Έχω ψηφοφοβία, δεν μπορώ. Αλλά θα έρθω να σε βλέπω να πέφτει. Κυρία Καραγιωτάκη,
Έχετε πρόσκληση και, προσφορά από εμένα για να κάνετε αυτή τη δραστηριότητα στη γέφυρα. Είναι ανοιχτή. Εγώ, Δήμαρχε, θα πάθω ανακοπή μόλις δω το ύψος. Έχω υψοφοβία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ο Μπάμπης ο Σαβίδης θα έρθει. Μόλις δεσμεύτηκε στον αέρα. Ισχύει για τους δυο σας αυτό και φυσικά σας λέω ότι όταν κάνουμε την παρέμβαση στην Αράδενα θα θέλαμε να έρθετε με το συνεργείο σας να καταγράψετε την προσπάθειά μας. Τέλεια. Μεταφέρουμε. Και φυσικά. Φυσικά σας ευχαριστούμε και για το βήμα που μας δίνετε να αναφερθούμε στα σφαγιά μας και στην προσπάθειά μας. Και να γνωρίζετε ότι σε κάθε ευκαιρία εμείς ανταποκρινόμαστε να ενημερώνουμε τους τηλεθεατές σας. Βέβαια. Μα είμαστε Κρήτη σήμερα, κύριε Δήμαρχε. Και είμαστε παντού. Άννα, γεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας εκφράζετε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και εσάς.